Σε ετοιμότητα εν ώψη της έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας αστικών στερεών αποβλήτων, καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου με έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Τατιάνα Καλογιάννη, το οποίο κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελο Καπετάνο, τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειο Μιχελάκη, και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Ηπείρου. Έτσι, οι Δήμοι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την μεταφορά μόλις του ζητηθεί σύμμικτον αστικών στερεών αποβλήτων στον χώρο της μονάδας ΑΣΑ εν ώψη της επικείμενης έναρξης της δοκιμαστικής της λειτουργίας, που είναι και προαπαιτούμενο για την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. Στο έγγραφό της, η κυρία Καλογιάννη υπενθυμίζει πως η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που σύναψε από τις 22 Μαρτίου του 2013 με τους αναγκαστικούς συνδέσμους των τεσσάρων διαχειριστικών ενωτήτων της, υλοποιεί μέσω σύμβασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το πρωτοποριακό για την περιοχή αλλά και ευρύτερα έργο για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο, ως γνωστόν, υλοποιείται σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και τις αρχές και κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98, όπως ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με τον νόμο Πλαίσιο 4042 του 2012. Η κυρία Καλογιάννη χαρακτηρίζει ορόσημο την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου για τα συμφέροντα των Δήμων και των Δημοτών της Περιφέρειας Ηπείρου, και αυτό γιατί θα αποτρέψει την επιβολή προστήμων που προβλέπονται από το 2019 και εφεξής από εθνικά και κοινοτικά όργανα και αρχές. Σημειώνεται ότι με τις άκουνες προσπάθειες η Περιφέρεια είναι η μοναδική περιφέρεια πανελλαδικά στην οποία δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα μέχρι σήμερα. Θα συμβάλλει καθοριστικά στη δυνατότητα χρηματοδότηση επεκτάσεων των υφιστάμενων χιτά από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεδομένου ότι με τη λειτουργία του έργου οι τελευταίοι μετατρέπονται σε χιτή και είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, εξοικονομούνται πόροι άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ από τους Δήμους, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για άλλες ανάγκες τους, και τέλος θα επιτρέψει την χρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών μονάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων από διαλογή στην πηγή για την Περιφερειακή Ενότητα της Σάρτας, την Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεσας και την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας, καθώς για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων η επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα εντός της μονάδας ΑΣΑ, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως για τους Δήμους, λόγω μείωσης της ποσότητας διαχείρισης σύμμικτων αποβλήτων.